Έριξε το γάντι του στη Λάρνακα ο Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνα Νικολάου και επιχειρεί να σηκώσει και φρένο σε παράνομε δραστηριότητε και εγκληματικέ ενέργειε οποιασδήποτε μορφή. Ζητεί από την ηγεσία τη Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακα χαρτογράφηση του εγκλήματο τώρα για καλύτερη ανάγνωση εγκληματικών στοιχείων. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένε δραστηριότητε οι οποίε παρατηρούνται στη Λάρνακα και για τι οποίε δυστυχώ. Φαίνεται ότι για χρόνια κάποιοι δεν εφάρμοσαν τον νόμο. Αποτελεσματικά. Είναι και για τον ηλεκτρονικό τζόγο, είναι και για τα καζίνο, είναι και για τα ιδιωτικά γραφεία ασφάλεια. Κάθε παράνομη δραστηριότητα. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Να ξεριζωθεί το κατεστημένο. Η αστυνομία να εψώσει ανάστημα κατά το εγκλήματο και την ίδια ώρα να επιζητήσει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του πολίτη. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κύριοι και οι εγκληματίε ότι πια η αστυνομία δεν θα είναι εκείνη την οποία ανεγνώριζαν επιδεικνύοντα την οποιαδήποτε ανοχή. Αλλά και την ίδια ώρα και εμείς σαν αστυνομία ότι ο ρόλος μας είναι να διώξουμε το έγκλημα. Πάντω, σύμφωνα με πληροφορίε, ήδη ετοιμάζεται σχέδιο δράση αλλά και ενίσχυση τη δύναμη στη Λάρνακα και με την συμμετοχή μελών τη ΜΑΔ. Παρόλο που ο αρμόδιο υπουργό δεν θέλησε να αποκαλύψει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα.